μετά από μια μακρά διαδικασία κρατηθήκαμε προσωρινά. Θα έλεγα ότι ήταν κάτι αναμενόμενο και μεταξύ μας, ας πούμε, έτσι πρέπει να γίνει. Όχι γιατί δικονομικά προβλέπετε, αλλά διότι για πολλούς λόγους και είναι αυτονόητα. Δεν χρειάζεται να εξηγούμε τίποτα. Είπε κάτι τελέτσες το οποίο... Αυτό το οποίο έκανε αυτή τη φορά ο εντολέας μας, ο κύριος κατηγορούμενος, είναι ότι προχώρησε σε μια εκτεταμένη, λεπτομερή καταγραφή όλων των περιστατικών και όλο του κοινωνικού και προσωπικού μπούλινγκ που είχε δεχθεί η οικογένειά του, η ευρύτερη, από τον Θανόντα, στο διάστημα των 6 μηνών που προηγήθηκαν, αρχής γενομένης από τα Χριστούγεννα του 2021. Έκανε μια λεπτομερή καταγραφή, είπε συγκεκριμένα συμβάντα, τα οποία πολλά από αυτά έχουν φτάσει στα δικαστήρια, αρκετά από αυτά έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Είπε για την φοβερή το κοινωνικό πρόβλημα το οποίο τους είχε δημιουργήσει σε όλη την οικογένεια, με τη συμπεριφορά του και το χαρακτήρα όπως τον περιγράφει ο ίδιος στην απολογία του. Αυτά είναι πολλά, σας ξαναλέω, από αυτά τα πράγματα έχουν, τα περιστατικά που αναφέρει έχουν περιβληθεί τον τύπο είτε κατηγορητηρίου, έχουν δηλαδή στεγαστεί με κατηγορητήρια, είτε και με αποφάσεις καταδικαστικές στις οποίες εμπλέκεται ο Θανόν, από μηνύσεις της οικογένειας του κατηγορουμένου, της ευρύτερης οικογένειας. Και τα περιστατικά αυτά δεν αφήνουν καμία αμφιβολία στο ότι πράγματι υπήρχε ένα σοβαρότατο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς αφήσαν κάποιοι, δεν μπορώ να πω ποιοι και πώς, δεν μπορώ να διασταθώ την παρέμβαση, την αναγκαία παρέμβαση κάποιων ανθρώπων που έπρεπε κατά τη γνώμη μου να γίνει, αλλά δεν μπορώ να διασταθώ ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να την είχαν εκτονώσει αυτοί. Βλέπαν ένα νεαρό 22 χρονών, ο οποίος είχε μια συμπεριφορά προς τη συγκεκριμένη οικογένεια, η οποία ήταν πολλαπλά παραβατική. Ήταν με προφυλακίσεις, με συνεχούς εξυβρίσεις, με συνεχείς απειλές, με χρήση όπλων, με όλα αυτά τα πράγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες. Αυτής της προκλητικής συμπεριφοράς. Αυτό τώρα, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να το πούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ ξέρω ότι αφετηριάζεται η περιγραφή των γεγονότων από τα Χριστούγεννα του 21 και εφ'εξής. Τώρα, αν υπάρχουν κάτι πριν από τα Χριστούγεννα του 21 κτλ., αυτό το πράγμα δεν αναφάνηκε, δεν αποτυπώθηκε στην απολογία του, δεν υπόθηκε. Αν διερευνηθεί στο τέλος, υποθεί αν υπάρχουν κάτι άλλα προηγούμενα, δεν γνωρίζουμε. Αλλά από το 21 και μετά βρίσκουμε το Χριστούγεννα, βρίσκουμε αυτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περισσότερα προβλήματα και τη μεγαλύτερη αντιπαλότητα την είχε με τον αδερφό του δράστη. Πώς έφτασε ο δράστης σε αυτό το σημείο? Εδώ αυτό να είναι, κάνει αυτό που έκανε. Αυτή η παρατήρηση που κάνετε είναι αλήθεια, διότι πράγματι υπόθηκε και από την πλευρά της κυρίας ανακρίτριας ότι όντως ήταν πυροσβεστικός ο ρόλος του κατηγορουμένου και η προσπάθειά του, λόγω του ότι έχει και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο πρέπει να το πούμε, αν και είναι προσωπικό δεδομένο, αλλά εδώ που έχουμε φτάσει είναι όλα στη φόρα πια. Έχει κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Δεν είχε τη δυνατότητα αυτός ο άνθρωπος από το πρόβλημα το οποίο είχε, δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να εμπλέκεται σε καταστάσεις κοινωνικής αντιδικίας, ξέρετε, αντεκλήσεις και τέτοια πράγματα. Και ήταν όντως ήταν πυροσβεστικός ο ρόλος του σε σχέση με τα όσα συμβαίνανε στην ευρύτερη οικογένεια και στην οποία συμπεριλαμβανόταν και ο αδελφός του. Αυτά που έκανε δηλαδή, που γινόταν σε βάρος του αδελφού του. Εκεί λοιπόν ήταν πυροσβεστικός. Άρα δυστυχώς όμως αυτή η κορύφωση όλων των συμβάντων, η κακιά στιγμή, νομίζω ότι έγινε την ημέρα που ο άνθρωπος αυτός είχε σε ένα βαρύ συναισθηματικό κλίμα για τον ίδιο, ιδιαίτερα φορτισμένος λόγω του τρίμηνων των μνημόσεων του πατέρα του. Αντιλαμβάνεστε, εγώ, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη και αυτά τα οποία ακροατής έγινα την ώρα που κατέθεται στην κυρία ανακρίτρια, και γιατί ήταν και αυτός ο προβληματισμός της κυρίας ανακρίτρια στο σημείο αυτό, πιστεύω ότι τελικά γιατί συνέβη εκείνη τη στιγμή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η υψηλή συναισθηματική φόρτιση την οποία ήταν ο κατηγορούμενος εξαιτίας της ημέρας, των τρίμηνων του πατέρα του και τα όσα αισθανόταν ο ίδιος, και ταυτόχρονα η ευρυσική συμπεριφορά του Θανόντος προς το πρόσωπο του ίδιου και τον πατέρα του, ανακατεύοντας και τον πατέρα του, όπως λέει ο ίδιος, και για τον πατέρα του και για τη μητέρα του. Αυτό νομίζω ότι έφερε αυτό που λέμε, το πέταξε το καπάκι της κατσαρόλας, ας πούμε, και χύθηκε το νερό έξω. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, αυτό που λέμε βρασμός, δηλαδή μέσα του διαλυθήκανε όλα. Εκεί τη στιγμή νομίζω ότι έγινε το κακό. Εκεί την ώρα, εγώ προσωπικά, εκεί εντοπίστηκε και από την πλευρά της κυρίας ανακρίτριας, εντοπίστηκε η στιγμή του κακού. Δηλαδή ήταν η φοβερή συναισθηματική του φόρτιση που η ίδια συμπεριφορά των προηγούμενων ημερών του Θανόντος προς την οικογένεια ίσως δεν ήταν αρκετή να προκαλέσει κάτι περισσότερο από αντεκλήσεις και αυτές και ψιλοτσακωμούς. Εκεί την ημέρα ήταν αρκετή αυτή η συμπεριφορά για να χύσει το νερό έξω από την κατσαρόλα που λέμε. Ποιες φυλακές θα διηγηθεί?
θα πάει στη, στο Κρήτη 1 εδώ, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Έχει δρόμο η ανάκριση, διότι θα πρέπει να καταθέσουν πάρα πολλοί μπάρτες. Ξέρουν, να πω και κάτι άλλο, είναι πολλοί που ξέρουν τι έχει γίνει. Και νομίζω ότι να σας πω κάτι, αν θέλετε, βεβαίως, αν θέλετε, όλων των οικογένειων, αν θέλετε να μην ξαναζήσουμε σαν κοινωνία τέτοια πράγματα, έχω την εντύπωση ότι ο δρόμος είναι της αλήθειας και μόνο της αλήθειας. Να αναλογιστούμε όλοι γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να πούμε την αλήθεια όλοι, να ανοίξουμε τα στόματα. Να πούμε τι πραγματικά συνέβαινε, γιατί τι έπρεπε να έχει γίνει και τι δεν έγινε. Σε αυτή την περίπτωση εδώ. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο σήμερα εδώ και να λέμε, ας πούμε, ότι ένας 22χρονος άνθρωπος είναι στο χώμα και ένας άλλος, ας πούμε, με εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, ένας άνθρωπος ενάρετος μέχρι εκείνη την ώρα, εκείνο που μερικές ώρες πριν γύριζε μέσα στην εκκλησία με την εικόνα της Παναγίας, δύο ώρες, τρεις, και ήταν σε ιδιαίτερη φόρτιση λόγω του μνημόσυνου του πατέρα του. Πώς φτάσαμε δηλαδή ξαφνικά μετά σε 2-3 ώρες, ας πούμε, να γίνεται ο ένας να πηγαίνει στον τάφο και ο άλλος, ας πούμε, να διαλύεται όλη τη ζωή του, σκοτώνοντας τον, αφαιρώντας του τη ζωή. Αυτό το πράγμα πρέπει κάποιο να το διαχειριστούμε κοινωνικά, να δούμε γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ποιοι άλλοι φταίξανε σε αυτό το σημείο, γιατί έχει γίνει αυτό, τι δεν έγινε που έπρεπε να έχει γίνει. Τώρα να ανοίξουν τα στόματα και να πάνε να κάνουν όλη την αυτοκριτική τους και να πούνε και την αλήθεια. Κάτι να πούνε, ό,τι έχουν να πούνε κατά του κατηγορούμε να το πούνε. Αλλά να λένε όμως και κατά του θανόντα, ό,τι έχουν να πούνε για το θανόντα πρέπει επίσης να το λένε. Και κατά του κατηγορούμε να έχουν να πούνε, να πάντα πούνε. Όποιος θέλει να πει τίποτα για το κατηγορούμε να πάει να το πει βεβαίως. Κοινωνικά, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αν δεν ήταν ενάρρωτος και αν δεν ήταν η ζωή του σύνομη μέχρι τώρα, να το πούνε, να το καταγγείλουν, να το καταθέσουν. Αλλά πρέπει όμως να λένε και για τη συμπεριφορά όμως του θανόντα. Και το οποίο κανείς δεν ενδιαφέρθηκε αυτό το πρόβλημα να το λύσει. Το αφήσανε και μεγάλωνε. Και συνεχώς κυλιόταν αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, και σοβούσε και ξαφνικά, ας πούμε, έγινε η έκρηξη που έγινε. Ανέφερε ο πελάτης σας κάποιο περιστατικό που είχε γίνει στην πλατεία του χωριού λίγες μέρες πριν. Και το περιστατικό. Κοίταξε, on camera τώρα να σας λέγω αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τα περιστατικά που ανέφερε. Πολλά. Είναι πολλά. Να σας πω, ας πούμε, δεν μ' αρέσει και αισθητικά δεν με εκφράζει αυτό το πράγμα. Να σας λέω, ας πούμε, ότι ξέρετε κάποια στιγμή, ας πούμε, τι έκανε ο Θανόντας. Δεν είναι όμορφο αυτό το πράγμα. Ας αφήσουμε να παθεί η ειρήνη αυτό και να δούμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα που έχει προκύψει σε κοινωνικό επίπεδο και για τον κατηγορούμενο αλλά και σε γενικότερο κοινωνικό επίπεδο. Είναι καταγεγραμμένα τα περιστατικά τι έχουν γίνει. Τα έχει πει ο κατηγορούμενος. Αυτά τα βάζει, προσκομίζει αποφάσεις δικαστηρίων, προσκομίζει κατηγορητήρια, προσκομίζει μάρτυρες οι οποίοι καταθέτουν. Υπάρχει μια κοινωνική πραγματικότητα. Δεν μπορεί να κρυφθεί αυτή. Τώρα να κάθομαι εγώ τώρα να σας λέω ότι ξέρεις κάτι έκανε αυτό, το έκανε εκείνο, κατά άλλο, δεν είναι και αισθητικά, δεν είναι και ωραίο. Είναι το τελευταίο. Η μεταγωγή δεν νομίζω ότι πρέπει να. Δεν ξέρω πότε θα γίνει. Αυτό είναι ευθύνη της αστυνομίας η μεταγωγή. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς. Αυτό το οποίο θέλουμε να εμείς ότι ας ελπίσουμε να πω και κάτι άλλο. Να το εδώ, τα όπλα. Να πω μια κουβέντα. Τα όπλα, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι ο κατηγορούμενος έχει 1000 δίκια. Μέχρι τη στιγμή που έπιασε το όπλο. Κατηγορούμενος, το ξαναλέω, έχει 1000 δίκια σε κοινωνικό επίπεδο. Μέχρι τη στιγμή που έπιασε το όπλο. Έτσι. Φανταστείτε λοιπόν ότι αν δεν υπήρχαν τα όπλα, αν δεν είμαστε τόσο εύκολη πρόσβαση στο όπλο, ξέρετε ότι πολλές φορές, ας πούμε, και το δίκιο του σήμερα ο κατηγορούμενος, αν δεν είχε πιάσει το όπλο, θα είχε το δίκιο του, αυτό το δίκιο του, το οποίο σήμερα δεν το έχει. Έχει το αντίθετα, βρίσκεται σε ένα διωγμό αυτή τη στιγμή, και όχι δικονομικό και κοινωνικό. Έχει διαλυθεί η οικογένειά του, έχει διαλυθεί η ζωή του, έχει θέσει σε κίνδυνο την ίδια του ενδεχομένως την οικογένεια και τα παιδιά του και όλα αυτά γιατί έπιασε το όπλο. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα. Μακριά από τα όπλα. Δεν πρέπει να έχουν, δηλαδή δεν πρέπει να είναι εφικτή η πρόσβαση στα όπλα. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εκείνη η κορυφαία στιγμή που πράγματι είχε δίκιο. Στην κορύφωση εκείνη τη στιγμή, αυτά που άκουγε από τον Θανόντα κτλ. Ήταν τρομερά. Ήταν πράγματι συγκλονιστικά. Όντως πράγματι τον κατέρεε σαν προσωπικότητα και σαν άνθρωπος. Αλλά αν δεν είχε το όπλο, θα τα είχαμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα.